Τώρα, θα πάμε στην Σουηδία, θα πάμε στη μακρινή Σουηδία και θα καλησπερίσουμε έναν πολύ αγαπητό καλλιτέχνη, έναν πολύ αγαπητό ράπερ της Ελλάδος, με εκατομμύρια views στο YouTube, με αρκετές διακρίσεις, αγαπητός στη νεολαία αλλά και σε ανθρώπους κάθε ηλικίας. Και χαιρόμαστε διπλά, γιατί είναι και Ηρακλειώτης, είναι και κριτικός, μαζί μας λοιπόν είναι ο ράπερ Μηδενιστής που το τελευταίο διάστημα ζει με την οικογένειά του στην Σουηδία. Θα μου επιτρέψεις τον ενικό. Βεβαίως τον ενικό. Και καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Το όνομά σου είναι Πάνος, αλλά εγώ θα σε λέω Μηδενιστή γιατί έτσι σε γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Καταρχήν, είσαι Ηρακλειώτης από εδώ. Η καταγωγή σου είναι από την Κρήτη, σωστά? Από Αρχάνες συγκεκριμένα. Από τις Αρχάνες, λοιπόν. Εδώ παραπάνω από τη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Λοιπόν, Μηδενιστή, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ το τελευταίο διάστημα ζεις με την οικογένειά σου στην Σουηδία. Σε ποια πόλη ακριβώς? Είμαστε σε μια μικρή πόλη, αρκετά μικρή πόλη, στο Κάλμαρ. Στο Κάλμαρ, λοιπόν. Mm-hmm. Συζητούσαμε στο τηλέφωνο τις προηγούμενες ημέρες για να κανονίσουμε αυτή την επικοινωνία. Θέλω να σου ζητήσω και συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά η ροή των πληροφοριών και τη συζήτηση ήταν τέτοια που έπρεπε να κλείσω το κομμάτι το επιστημονικό αλλά και των εξελίξεων. Μου έλεγες λοιπόν στο τηλέφωνο ότι αυτό που συμβαίνει στη Σουηδία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και η αλήθεια είναι ότι η Σουηδία τις τελευταίες ημέρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο της παγκόσμιας ειδησιογραφίας με την τακτική που ακολουθεί απέναντι στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Τι ακριβώς συμβαίνει στη Σουηδία? Λίγο πολύ, επειδή παρακολουθώ και εγώ τα νέα στην Ελλάδα καθημερινά, αυτά που γράφονται ισχύουν. Εν ολίγης, καταρχάς, εκτός τις τελευταίες μέρες που έχουν πάρει κάποια υποτυπώδεις μέτρα, θα έλεγα, το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν, μέχρι τώρα δεν υπήρχε κανένα μα κανένα μέτρο. Τώρα αυτή τη στιγμή απλά έχουν κλείσει τις μεγάλες τάξεις των σχολείων, σαν να λέμε λύκειο στην Ελλάδα, και έχουν απαγορεύσει τις, ας το πούμε, συμμαζόξεις σε κέντρα και σε εστιατόρια και σε αυτά, άνω των 50 ατόμων. Mm-hmm. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κανένας άλλος περιορισμός και μέχρι στιγμής η αύξηση των κρουσμάτων είναι τεράστια. Είναι ότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι, θα έλεγα, και προσέχουν από προσωπική τους, ας πούμε, αυτοί, αλλά ο πιο πολύς κόσμος είναι... δεν τους καίγεται καρφί. Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Μηδενιστή, αν θέλεις να πάρεις την σύντροφό σου να πάτε να πιείτε ένα ποτό, να κάνετε μια βόλτα, μπορείτε να το κάνετε χωρίς κανένα περιορισμό στη Σουηδία αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει περιορισμός, όχι. Μπορείς να πας να πιεις ποτό, μπορείς να πας να φας, μπορείς να πας στο κομμωτήριο, μπορείς να πας... μέχρι πριν μια εβδομάδα πήγαινες και στο κλαμπ κανονικά. Απλά τώρα δεν τους αφήνουν να είναι μαζεμένοι όλοι μαζί, ας πούμε, στην πίστα ή μαζεμένοι όλοι μαζί στο μπαρ, και πάλι είναι ανοιχτά τα κλαμπ. Τι σας λέει η επίσημη κυβέρνηση, το μέσο μαζικής ενημέρωσης, τι ακριβώς, πώς χαρακτηρίζει αυτή την κατάσταση? Γιατί φαντάζομαι γνωρίζεις την εικόνα, παρακολουθείς τις εξελίξεις, μιλάς με τους δικούς σου ανθρώπους εδώ στην Κρήτη. Εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, έχουμε κατεβάσει ρολά, θα το πω έτσι πολύ απλά. Όπως και σε όλες τις χώρες του κόσμου σχεδόν. Εγώ καταρχάς να πω από τη δική μου πλευρά ότι πρώτη φορά εντυπωσιάζομαι τόσο πολύ με το πώς ενέργησε, πόσο γρήγορα ενέργησε η Ελλάδα και πόσο συνεργάστηκε και οι πολίτες και η κυβέρνηση μαζί και φέραν αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό δεν είναι ότι το λέω μόνο εγώ, έχει συζητηθεί παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, αυτή η τακτική που ακολουθεί η Σουηδία είναι, νομίζω, ξεκάθαρο ότι είναι για οικονομικούς λόγους. Δεν μπορεί δηλαδή αλλιώς, δεν θα μπορούσα αλλιώς να το ερμηνεύσω. Φοβάται λοιπόν για την οικονομία της η χώρα και αυτή τη στιγμή ο έλεγχος έχει χαθεί, είναι τύπου όπως έγινε και στην Αγγλία. Και εμείς τουλάχιστον, επειδή πάμε με τα ελληνικά πρότυπα, φοβόμαστε για το χειρότερο. Αυτό. Μου είπε στο τηλέφωνο ότι το μοναδικό πράγμα το οποίο έτσι σας μεταφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί αφορούν κάποια ψυγεία και κάποια παγοδρόμια για να αποθηκεύονται Όχι, όχι. Αυτό δεν μας το είπαν. Δώσανε. Εγώ διάβασα κάποιες συνεντεύξεις από Έλληνες γιατρούς στη Στοχόλμη, Έλληνες γιατρούς, που μιλούσαν για την κατάσταση αυτή, ότι υπάρχει έλλειψη
σε εξοπλισμό γενικότερα που χρειάζεται αυτή την περίοδο. Και από εκεί και πέρα, ενώ από τη μία η κυβέρνηση επικοινωνεί στον κόσμο ότι okay, είναι μια πανδημία, θα την περάσουμε, θα βγούμε πιο δυνατή από αυτή, από αυτό, ίσως κάποιος κόσμος φύγει και να μην τον ξαναδούμε, να μην είναι πλέον δίπλα μας κτλ. Θα το περάσουμε, θα πω ότι όλα θα πάνε καλά. Αλλά κατά τα άλλα έχουν στήσει έξω από τα μεγάλα νοσοκομεία της Στοκχόλμης κάποιες καταψύξεις μέσα σε κοντέινερ για να βάζουν τα πτώματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ένα δεν στέκει με το άλλο. Μάλιστα. Ότι είναι όλα καλά. Πώς είναι όλα καλά? Απλά αυτή τη στιγμή φοβούνται να μην χτυπηθεί η οικονομία τους. Μια χώρα σαν τη Σουηδία, έτσι, και μια χώρα σαν την Ελλάδα έχει πάρει μέτρα ακραία που πολύ πολύ καλά κάνουν σε μια Ελλάδα η οποία ήδη διανύει μια περίεργη κατάσταση οικονομική. Οι Σουηδοί, οι ντόπιοι, οι πολίτες, τι ακριβώς λένε, πώς το αντιλαμβάνονται όλο αυτό βλέποντας τι ακριβώς συμβαίνει στη γειτονική Δανία, στη Νορβηγία, στη Φιλανδία, αν πάμε λίγο πιο κεντρικά, στη Γαλλία, την Ισπανία, αλλά και βεβαίως στην Ελλάδα. Είναι, όπως σας είπα πριν, είναι μερίδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ευαισθητοποιηθεί και είναι αντί της κυβέρνησης και όσο μπορούν μέσα από τα social ιδίως κάνουν τα δικά τους παράπονα, αλλά είναι και μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι εμπιστεύονται την κυβέρνηση και είναι στο πλευρό πάρουμε, ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Οι Έλληνες εκεί, μου έχεις πει ότι εκεί στην περιοχή σου ζουν αρκετοί Έλληνες. Πώς το αντιλαμβάνονται, ναι, ναι, όλο αυτό? Θα έλεγα πάλι ότι είναι μισή-μισή. Βλέπεις αρκετούς Έλληνες οι οποίοι είναι λιγάκι πιο χαλαροί, αλλά σίγουρα δεν είναι σαν τους Σουηδούς. Γιατί ίσως παίζει ρόλο ότι διαβάζουν όλοι και τα ελληνικά τα νέα, ενώ οι Σουηδοί δεν το κάνουν αυτό, mm-hmm, ούτως ώστε ζουν στη δική τους πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα εγώ είμαι, ας πούμε, αναρωτιέμαι, δεν βλέπουν γενικότερα ότι είναι παγκόσμιο αυτό το κακό? Δεν βλέπουν οι γειτονικές χώρες τι έχουν πάθει? Δεν βλέπουν την Αγγλία, δεν βλέπουν την Ισπανία, δεν βλέπουν την Ιταλία? Γυρνάνε και τους λένε ότι είναι μία απλή γρήπη. Πες στον Ιταλό αυτό αν είναι μία απλή γρήπη. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Σουηδίας γίνεται αναφορά για άλλες χώρες, ας πούμε για την Ελλάδα, που υπάρχουν έτσι κάποια θετικά σχόλια από άλλες χώρες της Ευρώπης ότι πολύ νωρίς πήρε μέτρα? Η New York Times μάλιστα έβγαλε τίτλο ότι η Ελλάδα κάνει μαθήματα στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Έτσι ακριβώς. Το ίδιο και οι ρώσικες εφημερίδες και πάει λέγοντας. Όχι, θα έλεγα ότι ένα τελευταίο άρθρο που διάβασα σουηδικό λέει ότι υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι θα αποδειχθεί ότι η δική τους τακτική είναι η σωστή και ότι των άλλων είναι λάθος. Εν ολίγης. Εσύ πώς περνάς την καθημερινότητά σου? Ακολουθείς κυρίως αυτά που βλέπεις από την Ελλάδα ή συμπορεύεσαι με την καθημερινότητα των Σουηδών? Στο 100% όπως κάνουν οι Έλληνες αυτή τη στιγμή, έτσι κάνουμε και εμείς. Δηλαδή είμαστε στο σπίτι όλη μέρα μέσα, θα προσέξουμε μέχρι και τι ώρα θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, επειδή εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποιο περιοριστικό μέτρο και πάνε και συνοστίζονται όλοι μαζί τις ώρες αιχμής. Δεν θα πάμε μεσημέρι, δεν θα πάμε απόγευμα. Θα πάμε το βράδυ πριν το κλείσιμο που όλοι κοιμούνται να κάνουμε τα ψώνια μας και καθόμαστε εδώ πέρα. Άντε το πολύ πολύ να βγούμε για ένα περίπατο στο δάσος, ώρες που φυσικά στο δάσος δεν είναι κανείς, να περπατήσουμε λίγο για να ξεμουδιάσουμε που λέει. Κατά τα άλλα είμαστε σπίτι. Φαντάζομαι ονειρεύεσαι μία κάθοδο στην Ελλάδα, γιατί βλέπω εδώ πέρα και ερωτήματα τηλεθεατών. Έφυγες από την Ελλάδα, ενώ εδώ είχες και έχεις μία εξαιρετική καριέρα. Είσαι από αυτούς που ουσιαστικά έκαναν γνωστή την ελληνική ραπ μουσική, και παρακολουθώντας κάποια πράγματα για σένα και μελετώντας λίγο περισσότερο αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι εντυπωσιακά τα views στα βίντεο που ανεβάζεις. Δηλαδή βλέπω 5-7 εκατομμύρια views. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο αυτό να αφήνεις την Ελλάδα στο πικ της καριέρας σου, τόσο αγαπητός, και να ζεις στη Σουηδία. Ετοιμάζεις κάτι? Και να κλείσουμε με αυτό. Ετοιμάζω ότι τέλος Μαΐου μετακομίζω μόνιμα από εκεί που προέρχομαι, στο Ηράκλειο, και τώρα έχω κάνει focus σε αυτό. Από εκεί και πέρα, λόγω της γυναίκας μου που είναι από εδώ, γι' αυτό μετακόμισα, αλλά συνεχίζω και δουλεύω με καλλιτέχνες στο εξωτερικό. Και επιστρέφω στην Ελλάδα να το πιάσω από εκεί που το άφησε. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Νομίζω ότι η πορεία σου καλά. Είναι γνωστή. Όλοι γνωρίζουν την πορεία σου στη ραπ μουσική.
αλλά και στους εξαιρετικούς αυτούς στίχους που πολλές φορές έχουν και μια επαναστατική διάθεση και εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς στην σύζυγό σου και με το καλό να επανέλθετε και να έρθετε εδώ στην Κρήτη. Σίγουρα είναι λίγο πιο ασφαλή από ό,τι στη Σουηδία τώρα, με βάση και τα δεδομένα και τις εικόνες που παρακολουθούμε. Έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και αυτό το μήνυμα που θέλω να αφήσω εγώ σε όλο τον κόσμο είναι ότι ας εμπιστευτούμε αυτή τη φορά στο 100% και την κυβέρνηση και τα μέτρα μας, θα κάνουμε λίγο υπομονή και όλα σιγά σιγά θα επανέλθουν. Επειδή μπορεί να σε παρακολουθεί τώρα και η μητέρα σου που ζει εδώ στο Ηράκλειο, θα ήθελες να τη στείλεις ένα μήνυμα έτσι από το κανάλι των κριτικών? Ναι, την αγαπώ πολύ και να μείνει σπίτι. Εντάξει. Εντάξει. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Να είστε καλά, καλά και να περνάτε. Γεια σας.